Το 2003 ο Ρόμπερτ Πίκτον δικάστηκε για φόνο 26 γυναικών και τον διαμελισμό τους και το γεγονός ότι μετά όλες αυτές τις γυναίκες τις τάισε στα γουρούνια στην τεράστια φάρμα του. Ο ίδιος βέβαια περηφανευόταν ότι σύνολο σκότωσε 49 γυναίκες. Από τα άπειρα πράγματα για τα οποία μπορεί να περηφανευτεί κανείς σε αυτή τη ζωή, ο Ροβέρτος διάλεξε αυτό. Καλησπέρα φίλοι και εχθροί. Ελπίζω να είμαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Murder Corner σε αυτό το κανάλι. Πριν προχωρήσουμε στην ιστορία μας, δύο λόγια για το χορηγό μας. Όσοι βλέπετε πιστά τα Murder Corner, τον ξέρετε. Είναι η εταιρεία Highwell, που είναι μια πλατφόρμα online ψυχοθεραπείας. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε συνεχόμενη συνεργασία με τη Highwell, γιατί μου έρχονται πάρα πολλά μηνύματα από εσάς ότι επιτέλους πήρατε την απόφαση, ότι επιτέλους είπατε να το δοκιμάσετε, ότι σας βοηθάει αυτό το πράγμα. Οπότε χαίρομαι που ο κόσμος ακούει γι' αυτό και χαίρομαι που σας δίνει έτσι λίγο το θάρρος να κάνετε αυτό το βήμα για να καλυτερέψετε λίγο τη ζωή σας. Επίσης είμαι πολύ fan της online ψυχοθεραπείας, τη χρησιμοποιώ και εγώ ίδια, κάνω online ψυχοθεραπεία, νιώθω πιο άνετα να το κάνω από την άνεση του καναπέ μου στο σπίτι μου και νομίζω πως είναι μια πολύ καλή λύση για οποιονδήποτε έχει έτσι γεμάτο πρόγραμμα, δεν έχει άπειρο χρόνο για να πάει στο γραφείο, να φύγει από το γραφείο, ξέρεις, όλα αυτά. Κυριολεκτικά η συνεδρία κρατάει από τη στιγμή που θα ανοίξεις το κινητό σου, θα πατήσεις την κλίση και μετά θα κλείσεις την κλίση. Είναι πάρα πολύ βολικό. Το να γραφτεί στην πλατφόρμα είναι πάρα πολύ εύκολο, υπάρχει ιστοσελίδα, υπάρχει και app και δουλεύουν εκεί πέρα και τι ειδικοί που άμα συμπληρώσεις το ερωτηματολόγιο που βγαίνει στην αρχή είναι πολύ εύκολο να σε ταιριάξουν με τον ειδικό που ταιριάζει στις τωρινές σου ανάγκες. Όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο έχετε εκπτωτικό κωδικό, ο κωδικός είναι MARIA15 και σας δίνει πλην 15% σε οποιοδήποτε πακέτο συνεδριών επιλέξετε. Και τελευταίο point το οποίο πάντα αναφέρω και θα το αναφέρω και τώρα, η Highwell έχει φοβερό προνόμιο που σου δίνει 15 λεπτά δωρεάν δοκιμαστικά ουσιαστικά για να δεις αν ταιριάζεις με τον ειδικό με τον οποίο ξεκινάς ψυχοθεραπεία πριν πεις ότι ωραία ναι θα κάνω πολλές συνεδρίες με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν χρεώνεσαι για τα πρώτα 15 λεπτά, πράγμα εξαιρετικό και σημαντικό. Προφανώς δεν μπορείς να καταλάβεις εντελώς τα πρώτα 15 λεπτά αν δουλεύεις καλά με τον ειδικό, αλλά όπως δεν ζητάμε από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που εργάζονται να εργάζονται δωρεάν, έτσι δεν μπορούμε να ζητάμε και από ψυχολόγους να εργάζονται δωρεάν. Και τα 15 λεπτά είναι φοβερό προνόμιο το οποίο πίστεψε με δεν το βρίσκεις παντού. Οπότε να το χρησιμοποιούμε τώρα που το έχουμε, αντί να πηγαίνουμε, ξέρεις, σε άπειρους ψυχολόγους για την πρώτη συνεδρία, να λέμε όλη την ιστορία και μετά να βλέπουμε ότι τελικά μπορεί να μην ταιριάζουμε με τον άνθρωπο από την αρχή. Πίσω στην ιστορία μας. Ο Ρόμπερτ Βίλιαμ Πίκτον, λοιπόν, γεννήθηκε το 1969 στον Καναδά, νομίζω 24 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Η μητέρα του ήταν η Λουίς και ο πατέρας του ήταν ο Λέοναρντ και ήταν ο μεσαίος από τα τρία αδέρφια. Είχε, νομίζω, έναν μεγαλύτερο αδερφό και μία μικρότερη αδερφή. Ο πατέρας ήταν είχε δική του φάρμα και είχε έτσι ένα meet cute με τη μητέρα του στην Λουίζ. Η Λουίζ ήταν 16 χρόνια μικρότερη του εκείνη την εποχή, αλλά εντάξει, κανείς δεν νοιαζότανε. Και γνωρίστηκαν σε μια καφετέρια, κορίτσια. Όλοι στο ενηρευόμαστε. Μόνο που η συγκεκριμένη συνάντηση και το συγκεκριμένο meet cute οδήγησε σε έναν εφιάλτη για άπειρες οικογένειες. Και η Λουίζ ήταν έτσι μια ενδιαφέρουσα γυναίκα. Δεν υπάρχει καμία φωτογραφία πουθενά online για να μπορέσουμε να τη βρούμε. Μέχρι τα 30, εκεί γύρω στο 35 της, μάλλον όχι μέχρι τα 30, μέχρι 30 μεταξύ 40. Λένε ότι τις είχαν φύγει όλα τα δόντια, τις είχαν πέσει, γιατί δεν τα έπλαινε και πάρα πολύ και γενικά δεν πήγαινε σε οδοντίατρο. Λένε επίσης ότι είχε χάσει σχεδόν όλα της τα μαλλιά. Και λένε ότι το αγαπημένο της outfit ήταν να φοράει κάτι πολύ φαρδιά τζιν, πολύ φαρδί φόρεμα πάνω από τα τζιν και κάτι γαλότσες, ξέρεις, από αυτές για τη βροχή, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς λέγεται το υλικό. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, okay, δεν είχε πάρα πολλά μαλλιά, είχε χάσει τα περισσότερα της μαλλιά. Είχε μαλλιά όμως στο πρόσωπο. Είχε, λένε, μουστάκι. Τώρα το πόσο έντονο είναι αυτό το μουστάκι δεν είναι κάτι που. Δεν έχουμε φωτογραφίες, δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, αλλά κόσμος που την έβλεπε λέει ότι είχε μουστάκι. Όλη αυτή η περιγραφή είναι σχεδόν σαν να τη φτιάξανε επίτηδες για καρτούν. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να πιστέψουμε αυτή την περιγραφή, αλλά το είπαν αρκετά άτομα που και καλά τους ήξεραν από κοντά. Βέβαια, έγινε πολύ έντονη συζήτηση αφού βγήκαν στη φόρα όλα αυτά που έγιναν με το γιο τους. Οπότε μπορεί ο κόσμος επίτηδες να την περιγράψει. Έτσι μπορεί να είναι το κάρμα του φαντάσματός της, ότι για πάντα θα τη θυμόμαστε με αυτή την περιγραφή. Για την εμφάνιση του πατέρα δεν ξέρουμε τίποτα. Το μόνο πράγμα που ξέρουμε για τον πατέρα είναι ότι έδερνε δίχως έλεος τα παιδιά του, δηλαδή με το καλημέρα. Δεν υπήρχε εκεί πέρα κανένα ενδιασμό, τίποτα. Εξαιρετικό ακούγεται μέχρι τώρα και πρόκειται να γίνει πολύ καλύτερο, παιδιά. Όλη η οικογένεια λοιπόν ζούσε στη φάρμα και όταν λέμε ζούσε στη φάρμα και είχε ζώα, εννοούμε κυριολεκτικά ζούσε στη φάρμα. Δεν ήταν ότι είχαν το σπίτι τους και ήταν η φάρμα, το σπίτι τους ήταν η φάρμα. Οι πόρτες του σπιτιού ήταν ανοιχτές μόνιμα για όλους και όχι με την φιλοξενία έννοια, με την έννοια ότι
τα γουρούνια, τα σκυλάκια, τα γατάκια, τα κοτοπουλάκια, όλα πέρναγαν από εκεί, έκαναν τις ανάγκες τους εκεί, οι πόρτες δεν κλείνανε ποτέ. Και η λύση της Λουίς δεν ήταν σε φάση, εντάξει, οκ, τα ζώα θα περνάνε και θα πλένω τα πατώματα κάθε μέρα, όλη μέρα. Ήταν σε φάση, εντάξει, απλά θα φοράμε όλοι γαλότσες. Αυτό. Δεν θα πλένουμε ποτέ το πάτωμα και θα φοράμε όλες αυτές τις πλαστικές, όχι πλαστικές, κατάλαβες, γαλότσες, ρε παιδί μου, της βροχής και θα πατάμε πάνω στα. Στα πολλά πράγματα που υπάρχουν στο σπίτι από τα ζώα που περνάνε συνέχεια μέσα από εδώ. Πριν πείτε ιού, ήταν απλά κοντά στη φύση βρεχαζούλιδες. Ήταν σαν αυτούς τους ανθρώπους που δεν φοράνε παπούτσια, που λένε ότι θέλουν να είναι κοντά με τη φύση και να περπατάνε και να νιώθουν τη γη. Δεν είμαστε εδώ να κρίνουμε. Εντάξει, ίσως είμαστε εδώ για να κρίνουμε λιγάκι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ίσως μπορώ να το καταλάβω αν όντως μένεις σε μια φάρμα, να βγαίνεις έξω στην αυλή σου, ρε παιδί μου, χωρίς παπούτσια και να θες να κουμπάς τη γη. Το καταλαβαίνω. Αλλά τη γη, όχι στις πόλεις που το κάνουν κάποιοι. Έχω δικό μου να κόβει κυριολεκτικά τη σόλα του παπουτσιού και να προσποιείται ότι φοράει παπούτσι και να περπατάει χωρίς να έχει τη σόλα. Και παιδιά, έχει σύριγγες κάτω, έχει πράγμα κάτω. Οι γονείς εννοείται περίμεναν πως τα παιδιά θα βοηθάνε με τη φάρμα και θα βοηθάνε με τα ζώα. Οπότε τα παιδιά έπρεπε να ταΐζουν τα ζώα και τα γουρούνια κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Το πρόβλημα ήταν ο Ροβέρτος, ο οποίος Ροβέρτος φοβότανε τις ντουζιέρες. Και φοβότανε να κάνει μπάνιο, γιατί φυσικά και θα φοβότανε να κάνει μπάνιο. Άκου, ξέρω για αυτή τη φοβία. Και είναι πραγματικά πολύ άβολη φοβία να έχεις. Και συνήθως την έχουν άτομα που είχαν κάποιο είδους τραυματική εμπειρία με το νερό, που φοβούνται πάρα πολύ να κάνουν μπάνιο. Είναι πολύ δύσκολο, οπότε δεν το κοροϊδεύω σε καμία περίπτωση. Απλά εδώ κυριολεκτικά είναι από αυτές τις περιπτώσεις, παιδί μου, που όλο το puzzle ενώνεται τέλεια για να δημιουργηθεί ένα περίεργο μυαλό και να καταλήξει. Περίεργα, το τέλος της ιστορίας να είναι περίεργο. Πάνω από όλα αυτά λοιπόν, πάνω που ο Ροβέρτος δεν του αρέσει να κάνει μπάνιο, ταΐζει ζωάκια κάθε μέρα όλη μέρα, ζει σε αυτή τη φάρμα, κυριολεκτικά το σπίτι τους είναι η φάρμα, γίνεται και μαμάκιας. Από τα τρία παιδιά είναι το μεσαίο, είναι ο μαμάκιας, αγαπάει πάρα πολύ τη μαμά του και η μαμά αγαπάει πάρα πολύ αυτόν. Ο μεγαλύτερος αδερφός γίνεται λίγο popular, είναι λίγο πιο cool με τα υπόλοιπα παιδιά και στο σχολείο κλπ. Και η μικρή είναι λίγο η πριγκίπισσα, είναι το κοριτσάκι που δεν ασχολείται τόσο πολύ με τη φάρμα, που δεν τη ζητάνε τόσα πολλά και τελικά θα δούμε καταλήγει να φεύγει από την οικογένεια και να είναι η πιο φυσιολογική από όλη την οικογένεια, κάπως είναι εκτός της ιστορίας. Σώζεται το κοριτσάκι. Ο μεσαίος είναι ο μαμάκιας που είναι λίγο περίεργος στο σχολείο, που δεν κοινωνικοποιείται και πάρα πολύ, που δεν είναι και το πιο έξυπνο παιδί της τάξης, που μυρίζει και λίγο σαν φάρμα συνέχεια γιατί δεν θέλει να κάνει μπάνιο και αυτό καταλήγει να είναι μαμάκιας και σε κάποια φάση τον διώχνουν από το σχολείο γιατί είχε φέρει κάτι περιοδικά από αυτά που δείχνει μια κοπέλα και μετά πέφτει το περιοδικό και φαίνεται από κάτω και καλά σαν να μην φοράει τίποτα, πέφτει το φόρεμά της. Κάτι πόρνο περιοδικά, το οποίο δεν ήταν έτσι ακραία, αλλά δεν ήταν για σχολείο και τον διώχνουν τέλος πάνω από το σχολείο. Και η μητέρα του, αντί να κάνει κάτι με αυτό το πρόβλημα και να το δει σαν πρόβλημα, χαίρεται. Λέει, ωραία, θα έχω παραπάνω χρόνο με το παλικάρι μου και θα έχω και έναν δωρεάν εργάτη για τη φάρμα. Τέλεια. Και έληξε εκεί και σταμάτησε να πηγαίνει στο σχολείο από αρκετά νεαρή ηλικία, νομίζω 15 χρονών, ο Ρόμπερτ. Με τον πατέρα του η σχέση συνεχίζεται να είναι άκρος κακοποιητική από κάθε άποψη και τον δέρνει και λεκτικά τον κακοποιεί, αλλά μετά έγινε και ένα συγκεκριμένο έτσι στιγμιότυπο που τον τραυμάτισε έξτρα. Όταν ήταν 12, είχε πάρει κάποια δικά του λεφτά τα οποία είχε μαζέψει και είχε πάει σε ένα μέρος που πουλάγαν γουρουνάκια, κοτοπουλάκια και τέτοια και είχε αγοράσει ένα γουρουνόπουλο και του άρεσε πολύ αυτό το γουρουνόπουλο και ήταν ο φίλος του και παίζανε και το πήγε στη φάρμα, ξέρω εγώ, και ήταν, ξέρεις, πώς εμείς έχουμε τα γατιά και τα σκυλιά, έτσι αυτός είχε αυτό το γουρουνόπουλο. Και μία μέρα γύρισε από το σχολείο και πήγε να ψάξει αυτό το γουρνόπουλο και λέει: πού είναι το γουρνόπουλο, που είναι, δεν το βρίσκει. Πάει στον πατέρα, του λέει: πού είναι. Ο πατέρας του λέει: έχεις δοκιμάσει να πας στο τάδε κτίριο πάνω στη φάρμα να δεις μήπως είναι εκεί. Και λέει αυτός: α, σε ευχαριστώ πολύ, μπαμπά. Πάω να δω, μήπως και ξέρεις τι κάνει εκεί. Και πάει και μπαίνει και βρίσκεται πάνω αυτό το γουρνόπουλο νεκρό. Το είχε κρεμάσει από τα πόδια από ψηλά ο πατέρας σε κάτι γάντζα και του είχε κόψει το λαιμό. Και γενικά είχε κόψει το τέτοιο και τον είχε κρεμάσει ανάποδα για να τον αδειάσει και καλά από αίμα. Και έτσι όπως ο μικρός μπήκε και το είδε αυτό, άκουσε τον πατέρα του να μπαίνει από πίσω του και να γελάει ότι και καλά, χαχα, στην έφερα σκότωσα το ζωάκι σου. Πώς να κάνεις τον γιο σου serial killer, οδηγίες για ηλίθιους. Όταν ο Ροβέρτος ήταν 14, η οικογένεια μετακόμισε σε μια καινούρια φάρμα.
γιατί η προηγούμενη πήγαινε πάρα πολύ καλά, έβγαλαν κάτι πολύ καλά λεφτά και μετακόμισα σε μια μεγαλύτερη φάρμα που ήταν λίγο πιο κοντά στο κέντρο της πόλης, τέλος πάντων, που μπορούσες να φύγεις με διάφορα μεταφορικά. Και σε αυτή τη φάρμα είχαν 700 γουρούνια και εκεί, σε εκείνη την ηλικία, η μικρή είναι που κατάφερε να φύγει, τέλος πάντων, να τελειώσει το σχολείο και να φύγει σε ένα άλλο σχολείο. Η κόρη, οπότε η κόρη εδώ φεύγει εντελώς εκτός εικόνας, δεν ξανακούμε κάτι για την κόρη κατά τη διάρκεια όλης της ιστορίας, δεν είμαι σίγουρη που κατέληξε τελικά και τι έγινε και κατά πάσα πιθανότητα άλλαξε το όνομά της. Ξέρουμε μόνο για τα άλλα δύο αδέρφια. Από τα δύο αδέρφια λοιπόν, ο Dave, ο πιο popular, όχι ο Robert για τον οποίο είναι αυτό το βίντεο, ήταν και αυτός διαμάντη, φοβερό παιδί, γιατί όταν ήταν 16 από κάπου γυρνούσε σε ένα φορτηγό, στο φορτηγό του πατέρα του, ξέρω εγώ, και έτσι όπως γυρνούσε χτύπησε ένα 14χρονο παιδάκι με αυτό το φορτηγό και αντί να σταματήσει να βοηθήσει αυτό το παιδάκι κάτι, αυτός μπήκε στο αμάξι και έφυγε και πήγε στη φάρμα και μίλησε με τους γονείς και τους είπε «Μαμά, μπαμπά, έγινε αυτό και αυτό». Οι γονείς είπανε «Μην αγχώνεσαι, θα το λύσουμε». Ο πατέρας βγήκε έξω και άρχισε να δουλεύει πάνω στο φορτηγό για να το φτιάξει, για να μην φαίνεται ότι κάτι χτύπησε το φορτηγό, για να μην φαίνεται ζημιά. Και η μητέρα πήγε πίσω στο σημείο που ο γιος είπε ότι χτύπησε τον άνθρωπο και αντί να βοηθήσει στο 14χρονο αυτό παιδάκι, τον πήρε και τον έσπρωξε ουσιαστικά σε ένα χαντάκι στο πλάι, σε κάτι νερά, γιατί έβρεχε και πολύ εκείνη τη μέρα. Και ήλπιζε ότι ουσιαστικά δεν θα τον βρουν, ότι έχει πεθάνει και απλά δεν θα τον βρουν, ξέρω εγώ, για μέρες. Και αυτό ουσιαστικά και έγινε. Τον βρήκανε μέρες μετά και τον βρήκανε ήδη νεκρό. Αλλά μετά, αφού έγινε η εξέταση, ο ιατροδικαστής είπε ότι ο μικρός δεν είχε πεθάνει από το χτύπημα, αλλά πέθανε επειδή ήταν αναίσθητος και αυτή τον έριξε στα νερά, οπότε πνίγηκε. Όλη η οικογένεια είναι άξιοι ο ένας του άλλου. Πραγματικά είναι, δεν ξέρω, είναι. Είναι λες και το έγραψε κάποιος αυτό το πράγμα. Είναι λες και είναι γραμμένο σενάριο από κάποιον και δεν έχει συμβεί στην πραγματική ζωή. Σε αυτό το σημείο η οικογένεια βγάζει πάρα πολύ καλά λεφτά και παρά το γεγονός ότι βγάζουν πάρα πολύ καλά λεφτά, πάνε και ψάχνουν τα σκουπίδια της γειτονιάς. Δηλαδή έχουν κρέας, βγάζουν λεφτά, δεν τους λείπει τίποτα, αλλά αυτοί συνεχίζουν και ψάχνουν στα σκουπίδια και μαζεύουν πράγματα και τα πάνε πίσω στη φάρμα. Δηλαδή καταλαβαίνουμε όλοι λίγο. Για τι είδους οικογένεια μιλάμε. Είναι αυτό που σου λέω. Είναι λες και το έγραψε κάποιος σε κάποιο σενάριο. Δεν ξέρω. Είναι σαν να είπε κάποιος: χρειαζόμαστε καρτούν και θέλουμε το πιο στερεοτυπικά βρώμικο, ξέρεις, βρώμικη οικογένεια που είναι έτσι περίεργη και κάνει περίεργα πράγματα. Είναι αυτό. Περνάει καιρός, τέλος πάντων, τα αδέρφια τελειώνουν το σχολείο και μένουν και οι δύο να δουλεύουν στη φάρμα. Οι γονείς προφανώς πάρα πολύ χαρούμενοι, οι γιοι συνεχίζουν το έργο. Ο Dave δουλεύει οικοδομή και ο Robert δουλεύει ως σφαγέας. Δηλαδή σφάζει τα ζωάκια, τα κόβει, κόβει το κρέας, επεξεργάζεται το κρέας κλπ. Και παρά το γεγονός ότι ο Ροβέρτος ήταν έτσι λίγο περίεργος, δεν ήταν εντελώς αδιάφορος στις γυναίκες. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της ιστορίας είχε κάποιες κοπέλες. Δεν ήταν εντελώς, δεν τον αποφεύγαν εντελώς. Σε κάποια φάση έγραφε κάτι γράμματα σε μια γυναίκα, πήγε να την επισκεφτεί. Όταν ήταν 24, ήταν και λίγο για λίγο αραβωνιασμένος, αλλά τελικά αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στη φάρμα και αυτή ήθελε να μείνει πίσω εκεί που ήταν, οπότε δεν προχώρησαν με το γάμο. Αλλά είχε κάποιες γυναίκες στη ζωή του για κάποια χρονικά διαστήματα. Και τελικά το 1978 πεθαίνει ο πατέρας τους στην ηλικία των 91 και ένα χρόνο αργότερα πεθαίνει και η μητέρα τους. Οπότε μέσα σε δύο χρόνια χάνουν και μητέρα και πατέρα και εκεί είναι η στιγμή που χωρίζουν τα αδέρφια την κληρονομιά. Και όλα τα αδέρφια παίρνουν 90 χιλιάρικα ο καθένας, αλλά με τη μόνη προϋπόθεση ότι ο Ροβέρτος θα έπαιρνε αυτά τα λεφτά μετά τα 40 του, για κάποιο λόγο. Ο Ροβέρτος και ο αδερφός του αρχίζουν και δουλεύουν πάρα πολύ στη φάρμα και τα πάνε πάρα πολύ καλά, γιατί ο Ροβέρτος πηγαίνει και αγοράζει ζωάκια και πάντα καταφέρνει να αγοράσει ζωάκια που ήταν ήδη άρρωστα ή ήταν ήδη νεκρά ή είχαν κάποιες ασθένειες και τα αγόραζε πάρα πολύ φτηνά, επεξεργαζόταν το κρέας καλά και μετά το πούλαγε πάρα πολύ ακριβά. Οπότε η φάρμα ήταν ήδη σε πάρα πολύ καλό σημείο οικονομικά, έφερνε πολλά χρήματα και τα αδέρφια το σήκωσαν και παραπάνω αυτό και πολύ γρήγορα η φάρμα αυτή κάπως εξελίσσεται σε ένα party house, στο οποίο μαζεύονται διάφοροι εγκληματίες, πολύ χαμηλών τόνων εγκληματίες, αλλά σιγά σιγά με τα χρόνια αυτό εξελίσσεται και η φάρμα γίνεται λίγο κλαμπάκι, λίγο έμενε διάφορους κόσμους εκεί, αγοράζουν δηλαδή περισσότερο, μεγαλύτερο αγρόκτημα και αρχίζει και γίνεται, νομίζω, και σφάζουν ζώα εκεί και κρατάνε είναι φάρμα και το κάνουν κλαμπάκι και είναι στην αρχή γνωστό μόνο ανάμεσα σε έτσι
χαμηλού επίπεδου εγκληματίες, αλλά σιγά σιγά αυξάνεται αυτό το πράγμα και πουλάνε ναρκωτικά εκεί πέρα και τελικά καταλήγει χρόνια μετά, καταλήγει και απλώς κόσμος να πηγαίνει εκεί πέρα. Ήταν το κλαμπάκι της φάρμας, ρε παιδί μου, των γουρουνιών. Και το 80 ο Ροβέρτος ανακαλύπτει ότι τα κομμάτια των ζώων που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει, που μένουν αφού επεξεργαστεί το κρέας, μπορεί να τα πάει σε ένα μέρος που τα πάει τέλος πάντων και τα κάνουν grind και τα κάνουν σαν πάστα και τα χρησιμοποιούν μετά σε κοσμήματα, καλλιντικά, οπουδήποτε ξέρω εγώ χρησιμοποιούν αυτά ή σε διάφορα φαγητά που εμείς τώρα δεν ξέρουμε τι τρώμε, ας πούμε, λουκάνικα και τέτοια. Οπότε μπορεί να πάει αυτά τα κομμάτια εκεί. Κρατάμε αυτή την πληροφορία. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε γιατί κρατάμε αυτή την πληροφορία. Είναι αρκετά συχαμένο. Και έτσι όπως πήγαινε λοιπόν αυτά τα κομμάτια ζώων που δεν χρησιμοποιούσε σε κάποια φάση, ανακάλυψε μια γειτονιά η οποία ήταν η γειτονιά που υπήρχε πολύς άστεγος κόσμος και πολλές sex workers, γυναίκες που δούλευαν νύχτα και πούλαγαν το σώμα τους κλπ. Οπότε αρχίζει και συχνάζει εκεί. Έχει λεφτά γενικά, βγάζουν καλά λεφτά από τη φάρμα, οπότε αρχίζει και ενοικιάζει κορίτσια εκεί, γίνεται λίγο ντόπιος εκεί πέρα. Θεωρητικά ξέρουμε ότι το πρώτο του θύμα το σκότωσε το 1979, αλλά γενικά αυτή η ιστορία είναι τόσο μπλεγμένη και σκότωνε για τόσα χρόνια, σκεφτείτε σύνολο 23 χρόνια ουσιαστικά σκότωνε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε ποιο ήταν το πρώτο του θύμα, ποιο ήταν το τελευταίο του θύμα και γενικά η αστυνομία έκανε πολύ χάλια δουλειά για τα πρώτα 20 χρόνια που δεν τον πιάσανε, αλλά αφού τον πιάσανε θα σας περιγράψω την ιστορία που χρειάστηκε να κάνει η αστυνομία και είναι άρρωστα αλήθεια και βγάλανε και τα συμπεράσματα που βγάλανε ήταν φοβερά για αυτό το οποίο είχαν να αντιμετωπίσουν. Αλλά τέλος πάντων το πρώτο του θύμα λένε ότι το σκότωσε το Μάρτι του 1979 που ήταν μία κοπέλα που ήταν sex worker και το θέμα είναι ότι ο Ρόμπερτ πήγαινε, ενοικίαζε αυτές τις κοπέλες, αυτές φεύγανε μαζί του και μετά απλά κανείς δεν τις ξαναέβλεπε, απλά χανόντουσαν. Και το πράγμα που σου προκαλεί πάρα πολύ θυμό είναι ότι για 20 χρόνια αυτό γινότανε, ο κόσμος το έλεγε στην αστυνομία, οι κοπέλες μεταξύ τους είχαν καταλάβει ότι κάτι γίνεται, χανόντουσαν φίλες τους, κυκλοφορούσαν φήμες, η αστυνομία εν τέλει μάθαινε για γυναίκες που χανόντουσαν, αλλά μόνο και μόνο επειδή κάνανε τη δουλειά που κάνανε, κανείς δεν νοιαζότανε. Κυριολεκτικά για 20 χρόνια κανείς δεν έδωσε σημασία σε αυτό το πράγμα, γιατί όλοι λέγανε ότι εντάξει, ξέρω εγώ, δεν αξίζει να ασχοληθούμε και ξέρουν τι κάνουν και ξέρουν τον κίνδυνο και ούτε δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Και έλα μωρέ, μπορεί απλά να τρέξανε, να φύγανε, πού να ασχολείσαι. Δεν ήταν αρκετά σημαντικές για να ασχοληθεί ο νόμος με αυτή την υπόθεση, που είναι σε θυμώνει πάρα πολύ, άμα κάτσεις και το σκεφτείς. Δεν χρειάζεται καν να κάτσεις να το σκεφτείς βασικά. Υπάρχουν γυναίκες που κυριολεκτικά είπανε ναι, πήγα και δήλωσα την φίλη μου ότι έχει χαθεί 15 χρόνια πριν και απλά κανείς δεν έκανε τίποτα για αυτή την υπόθεση. Ακραίο. Αλλά τέλος πάντων, πίσω στην ιστορία μας, η φάρμα λοιπόν αρχίζει και γίνεται το μέρος που αράζουν και κάνουν πάρτι διάφοροι εγκληματίες και το λίγο αστείο είναι το γεγονός ότι ακόμα και αυτοί οι εγκληματίες αράζανε με τον κοινωνικό PR αδερφό Dave, αλλά τον Robert τον θεωρούσαν περίεργο. Που όταν διάφοροι εγκληματίες που έρχονται να κάνουν ναρκωτικά στην φάρμα γουρουνιών σου σε θεωρούν περίεργο και είσαι ο περίεργος, ξέρεις ότι είσαι πραγματικά περίεργος. Και παρά το γεγονός λοιπόν ότι ήταν περίεργος και λίγο μπιχλιάρης, ο Ροβέρτος κάπως κατάφερε να κάνει σχέσεις, να έχει κάπως λίγο σταθερές σχέσεις και σε κάποια φάση είχε μία πολύ σταθερή σχέση, θα λέγαμε, που κράτησε νομίζω 1,5 χρόνο με μία γυναίκα που τη λέγανε Τάνια, η οποία γυναίκα κατάφερε και μετακόμισε κιόλας μαζί του και ζούσε μαζί του στη φάρμα, σε ένα μικρό τύπου σπιτάκι σε Ρόδες που είχε πάνω στη φάρμα και ζούσανε μαζί και μάλιστα λένε ότι για το χρονικό διάστημα που ζούσανε μαζί ο Ρόμπερτ είχε σταματήσει να σκοτώνει. Δεν έκανε κάτι κακό, δηλαδή η Τάνια δεν είχε δει κάποια βίαιη συμπεριφορά ή κάτι τέτοιο. Οπότε κάπως τον επηρέασε, κάπως του έκανε κάτι κλικ. Αυτός είχε γίνει οικογενειάρχης για 1,5 χρόνο. Μετά χώρισε με αυτήν, πέρασε νομίζω άλλο ένα εξάμηνο από τότε που χωρίσανε και ξανά άρχισε να σκοτώνει. Λέει εντάξει, δεν είναι αυτή η ζωή η οικογενειακή για μένα. Πρέπει να επιστρέψω πίσω στα δικά μου. Σύνολο υπάρχουν δύο γυναίκες που έχουν επιβιώσει τον Ροβέρτο. Η μία από αυτές τις γυναίκες είναι η Στέισι, την οποία είχε πλησιάσει το 1995. Την είχε πλησιάσει και της είχε πει μπες, ξέρω εγώ, στο φορτηγό μου και λοιπά, θέλω τις υπηρεσίες σου. Και η Στέισι είπε οκ, αλλά είπε ότι στην αρχή πήγε να μην μπει στο φορτηγό, γιατί το φορτηγό από μόνο του μύριζε άθλια, αλλά εν τέλει της πρόσφερε πάρα πολλά λεφτά,
που αυτός ήταν και ο τρόπος του γενικά να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, επειδή είχε πάρα πολλά λεφτά και βγάζανε πάρα πολλά λεφτά από την φάρμα και από το clubbing και από τα ναρκωτικά που γινόντουσαν εκεί πέρα και από το χώρο που ενοικίαζαν σε κάποιο κόσμο, οπότε είχε λεφτά. Και επίσης σκότωνε αυτές τις κοπέλες, οπότε προτείνει τα πολλά λεφτά. Τελικά τη σκοτώνει, δεν χρειάζεται να τη δώσει τα πολλά λεφτά. Η Στέισι κατέληξε να μπαίνει στο φορτηγό, να πηγαίνει μαζί του μέχρι το σπίτι του πάνω στις ρόδες, ρε παιδί μου, το μικρό τρέιλερ του. Μπαίνει μέσα στο τρέιλερ και λέει ότι της έκανε εντύπωση στο φορτηγό, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά γυναικεία ρούχα, σκουλάρικια, παπούτσια πεταμένα εδώ και εκεί. Το οποίο είναι περίεργο πράγμα να δεις. Αλλά χρειαζόταν τα λεφτά, οπότε πήγε μαζί του, τέλος πάντων μπήκε σε αυτό το φορτηγό, πήγε στο σπίτι του, έκανε τη δουλειά της και μετά αφού έκανε τη δουλειά της, αυτός και καλά πήγε να πιάσει το πορτοφόλι του για να της δώσει τα λεφτά και μετά άρχισε να της λέει ότι «Α, δεν έχω λεφτά και εσύ μου τα έκλεψες» και άρχισε να της φωνάζει και να τσακώνεται μαζί της, λες και αυτή του έκλεψε τα λεφτά. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτή ήταν η ρουτίνα του για να σκοτώσει πολλές φορές τις κοπέλες, τέλος πάντων, ή δεν ξέρω, είχε κάνει ναρκωτικά εκείνη το βράδυ, είχε πιει, δεν ξέρουμε τι είχε γίνει. Αλλά η Στέισι κάπως κατάφερε να του μιλήσει και να τον πείσει να μην της κάνει κακό. Της είχε βάλει ένα μαχαίρι στο πρόσωπο, αυτή κάπως κατάφερε να τον πείσει να μην της κάνει κακό και μάλιστα κατάφερε να τον πείσει να μπουν στο αμάξι και να την πάει και πίσω εκεί που την πήρε. Δηλαδή δεν έτρεξε απλά και έφυγε. Τον χρησιμοποίησε και λίγο σαν ταξιτζή. Και στον δρόμο πίσω μπήκε πάρα πολύ στο ρόλο του ταξιτζή και άρχισε να κάνει overshare και να της λέει υπερβολικά πολλές πληροφορίες για τη ζωή του και την ιστορία της ζωής του. Και άρχισε να της λέει πόσο φοβερός ήταν και πόσο υπότης ήταν και πόσο πρόσεχε τις γυναίκες που ξέρω εγώ έπαιρνε τις sex workers και προσπαθούσε να τις βοηθήσει και να δώσει λεφτά και να τις κάνει να σταματήσουν τα ναρκωτικά, αλλά άμα δεν τον άκουγαν και δεν χρησιμοποιούσαν αυτή τη δεύτερη ευκαιρία που τις έδινε στη ζωή, αυτός μετά τη σκότωνε. Το θεωρούσε δικαίωμά του. Ρε παιδί μου, αφού της έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και δεν τη χρησιμοποίησε, είναι και δικαίωμά μου να της πάρω τη ζωή. Και τα λέει όλα αυτά λοιπόν στη Στέισι. Η Στέισι φαντάζομαι τρομαγμένη κάθεται εκεί πέρα στην καρέκλα. Με το που φτάνει εκεί που πρέπει να την αφήσει, αυτή φαντάζομαι φεύγει. Η τρομαγμένη, η καημένη Στέισι δεν πήγε ποτέ στην αστυνομία, γιατί είχε τρομάξει φούλα. Απλά έφυγε από εκεί, από τότε. Απλά σώθηκε και έφυγε, που ίσως ήταν και το καλύτερο πράγμα να κάνει. Θα δούμε γιατί μετά. Και εδώ θα πείτε, καλά εντάξει, ηλίθιος ήτανε και καθόταν και της έλεγε όλες αυτές τις πληροφορίες και ότι σκοτώνει γυναίκες και το ένα και το άλλο. Και από τη μία, η μία απάντηση είναι ναι. Και η άλλη απάντηση είναι ότι οι κατασυρωοί δολοφόνοι πολύ συχνά το παθαίνουν αυτό και νιώθουν την ανάγκη μετά από ένα σημείο να το μοιραστούν με κάποιον. Γιατί όλο αυτό συνήθως το κάνουν μόνοι τους και τους ξεχυλίζει αυτό το πράγμα. Η περηφάνεια για το ότι τα καταφέρνουν, για το ότι ξεφεύγουν από την αστυνομία το ένα το άλλο. Πρέπει με κάποιον να το μοιραστούν, θέλουν, νιώθουν την ανάγκη να το μοιραστούν και θα το δούμε αυτό σε λίγο πάλι στο βίντεο, έχουμε και άλλα παραδείγματα. Είναι βέβαια πάλι θυμώνεις πάρα πολύ που ο κόσμος το ήξερε, φήμες κυκλοφορούσανε, ο ίδιος το έλεγε σε 5-6 άτομα, 5-6 άτομα το ξέρανε και η αστυνομία δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Σε αυτό το σημείο της ιστορίας τα πάρτι συνεχίζονται στη φάρμα, γίνεται χαμός, έχουν πάρει security απ' έξω, έχουν bartenders, το έχουν κάνει κανονικό full blown κλαμπάκι, ρε παιδί μου, και χρεώνουν και καλά για να πας εκεί πέρα. Και κάπου εκεί η αστυνομία, στη γύρω περιοχή, λίγο πιο πέρα από τη φάρμα, βρίσκει ένα ανθρώπινο κρανίο κομμένο στη μέση, το οποίο φαίνεται να είναι παλιό, επειδή δεν ήταν πρόσφατο, είχε περάσει καιρός και η αστυνομία το εξετάζει και από το κόψιμο που έχει γίνει ανακαλύπτουν ότι πρέπει να είναι κάποιος που δουλεύει, που σφάζει ζώα, δηλαδή είναι κάποιος που φαίνεται ότι ξέρει να το κάνει, έχει γίνει με συγκεκριμένο εργαλείο και από κάτι χημικά πάνω στο κρανίο καταλαβαίνουν ότι το είχε κάποιος αποθηκευμένο και σε ένα, πες το, σε ένα ψυγείο, σε μια κατάψυξη. Αλλά δεν μπορούν, δεν κάνουν ένα συν ένα ίσον δύο, γιατί στα πάρτι πάνε και οι αστυνομικοί. Δηλαδή οι αστυνομικοί ξέρουν ότι εδώ δίπλα υπάρχει ένα σφαγείο και δουλεύει ένας τύπος και μπλα μπλα. Αλλά δεν κάνουν ένα συν ένα ίσον δύο, ίσως δεν θέλουν να το κάνουν, ίσως τους πληρώνει κάποια λεφτά, γιατί βγάζανε σοβαρά λεφτά τότε σε αυτή τη φάρμα. Τέλος πάντων δεν κάνει τίποτα γι' αυτό η αστυνομία. Δεν σκέφτονται ότι ξέρουμε έναν άνθρωπο που κάνει αυτή τη δουλειά και θα μπορούσε να το κάνει. Το αφήνουν στην άκρη. Σε αυτό το σημείο ο Ροβέρτος πρέπει να είχε σκοτώσει περίπου 20 γυναίκες. Και φτάνουμε στις αρχές του 97, που μέχρι τότε πλέον ο αριθμός είχε φτάσει στις 30. Και στο 97 έχουμε την δεύτερη γυναίκα που επιβίωσε, τον Ρόμπερτ Πίκτον, βέβαια λίγο πιο δύσκολα από ό,τι η πρώτη.
αλλά με πολύ πιο μπάντας. Η γυναίκα αυτή ήταν η Σάντρα, την οποία πάλι πήγε ο Ρόμπερτ, ήταν sex worker, της πρόσφερε πάρα πολλά λεφτά. Μέχρι τότε οι γυναίκες που δούλευαν σε αυτή την περιοχή είχαν μάθει ότι κάποιος κάτι κάνει και γενικά να μην πολυπλησιάζουν τον Ρόμπερτο, αλλά το έλυνε με το να προσφέρει φοβερά λεφτά. Πρόσφερε πάρα πολλά λεφτά, προφανώς δεν τις σκότωνε όλες, οπότε υπήρχε φήμη, αλλά δεν ήταν και σίγουρο, και πολλές πήγαιναν μαζί του. Η Σάντρα λοιπόν πάει πίσω μαζί του στο τρέιλερ του, στην φάρμα, κάνουν ό,τι είναι να κάνουν στο υπνοδωμάτιο, που δεν ήταν υπνοδωμάτιο, ήταν απλά ένα στρώμα στο πάτωμα που ήταν βρωμερό και μπορείτε να φανταστείτε πώς ήταν. Κάνουν τη δουλειά τους και μετά η Σάντρα λέει: ωραία, να πάρω τηλέφωνο λίγο τον Νταβατζή, να του πω ότι έχω κάνει τη δουλειά μου και έρχομαι πίσω. Της λέει αυτός: OK. Το θέμα είναι ότι όταν έμπαινε η Σάντρα στο τρέλερ, είδε ότι υπάρχει ένα τεράστιο μαχαίρι, μαχαίρι για ψωμί, στην κουζίνα, ρε παιδί μου, στο τραπέζι. Και έτσι όπως έπαιρνε τηλέφωνο η Σάντρα, ξαφνικά την πλησιάζει από πίσω ο Ροβέρτος και της παίρνει τα χέρια και βάζει το ένα χέρι σε χειροπέδες, βάζει το ένα της χέρι σε χειροπέδες, προσπαθεί να το γαντζώσει κάπου και αρχίζει και της κάνει επίθεση. Αλλά η Σάντρα αρχίζει και κοπανιέται και δεν τα παρατάει εύκολα και αρχίζει και του κάνει και αυτή η επίθεση, αρχίζει και παίζει ξύλο μαζί του και κάπως καταφέρνει να ξεφύγει και να πάει και να αρπάξει το μαχαίρι και να του το βάλει στο μάγουλο. Και του το έβαλε με τόση δύναμη που του φύγανε άπειρα δόντια, του το κάρφωσε στο μάγουλο και μετά τον μαχαίρωσε και άλλη μια φορά νομίζω. Και κατάφερε κάπως να ξεφύγει να τρέξει, αλλά πάλι άρχισαν να παλεύουν. Αυτός δεν ένιωθε, οπότε ξανασηκώθηκε κάπως με την αδρεναλίνη, συνεχίζει και παλεύει μαζί της, παίρνει το μαχαίρι από αυτήν και καταφέρει να τη μαχαιρώσει και αυτός. Και κάπως παλεύουν ουσιαστικά μέχρι τη στιγμή που αυτή κατάφερε να τρέξει και να φύγει από τη φάρμα, αλλά το θέμα είναι ότι έτρεχε κυριολεκτικά με τα εντόστια της στα χέρια της, γιατί της είχε κόψει την κοιλιά, και τρέχει πάνω στον δρόμο και πάνω στον δρόμο βλέπει ένα αμάξι, οπότε με το ένα χέρι κρατάει τα εντόστια, με το άλλο κάνει αυτό το πράγμα. Στο αμάξι ήταν ένα ζευγάρι γεράκων, φανταστείτε φρίκι που έφαγαν αυτοί οι δύο εκείνη την ώρα, αλλά την παίρνουν, αυτή δεν ξέρει αν θα ζήσει, αν θα πεθάνει, τι θα γίνει, οπότε λέει αν πεθάνω αυτός με σκότωσε, αυτός που ζει εδώ πέρα, πηγαίνετε με σε νοσοκομείο. Την πάνε στο νοσοκομείο και η Σάντρα προσπαθεί να κάνει κάτι για όλο αυτό, αλλά εξωφρενικό εδώ το τι γίνεται. Ουσιαστικά η αστυνομία μιλάει με τη Σάντρα στο νοσοκομείο και πάει στο σπίτι του Ροβέρτου, στο οποίο σπίτι τον βρίσκει και αυτόν να αιμορραγεί και να πεθαίνει, οπότε τον πάνε και αυτόν στο νοσοκομείο. Και αυτό στο νοσοκομείο κάπως καταφέρει να μιλήσει με τα φιλαράκια του, τους αστυνομικούς που αράζουν και αυτοί εκεί πέρα στο κλαμπάκι του, και τους λέει ότι παιδιά, αυτή ήρθε. Αυτή είναι sex worker και ήρθε, ξέρω εγώ της είπα να έρθει να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε και αυτή πήγε να με ληστέψει. Οπότε εγώ πήγα να προστατέψω ό,τι είναι δικό μου και την ζωή μου και τα υπάρχοντά μου και αυτή με μαχαίρωσε και εγώ τη μαχαίρωσα και ήταν πάλι, ξέρω εγώ. Και κατάφερε να ξεφύγει. Δεν έγινε τίποτα. Τελικά πήγε να γίνει ένα δικαστήριο. Η Σάντρα φοβήθηκε πάρα πολύ να εμφανιστεί σε αυτό το δικαστήριο γιατί είχε τραύματα, δεν ήθελε να τον ξαναδεί μπροστά της. Μάλλον καταλάβαινε ότι έχει και διασυνδέσεις, έχει και λεφτά. Οπότε δεν εμφανίστηκε και επειδή δεν εμφανίστηκε, δεν έγινε τίποτα. Απλά το ξεχάσανε. Σε αυτό το σημείο, τα περισσότερα κορίτσια που δουλεύουν νύχτα έχουν πάρει χαμπάρι τι γίνεται και ο Ροβέρτος βρίσκει καινούριο τρόπο να προσκαλεί γυναίκες σπίτι του, γιατί πλέον δεν πάνε μαζί του, γιατί υπάρχει περιγραφή του, γενικά κάνει κύκλους. Το κάνει μέσω άλλων γυναικών. Πληρώνει άλλες γυναίκες, λέει να σου πω εγώ θα σου πληρώνω το ενίκιο σου και θα είμαι ο sugar daddy και εσύ θα πηγαίνεις και θα πείθεις γυναίκες να έρχονται σπίτι μου. Και ήταν δύο γυναίκες συνολικά που έκαναν αυτό το πράγμα και οι δύο ισχυρίστηκαν όταν γινόταν το δικαστήριο ότι δεν ήξεραν τι έκανε με αυτές τις κοπέλες, αλλά όλοι πιστεύουμε ότι είναι μπουρδές γιατί εντάξει καλούσαν αυτές τις γυναίκες και μετά κανείς δεν ξανάκουγε από αυτές τις γυναίκες τίποτα και δεν τις ήξεραν κλπ. Οπότε μάλλον ξέρανε τι κάνανε, ήταν απλά άθλιες γυναίκες οι οποίες και οι ίδιες κατά πάσα πιθανότητα μισούσαν τις sex workers. Αλλά ναι, παίρναν τα λεφτά του και πήγαιναν, πλησίαζαν οι γυναίκες, τις έλεγαν να σου πω, ξέρω αυτόν τον τύπο, έχει πάρα πολλά λεφτά, πληρώνει πάρα πολύ καλά, πρέπει να πας εκεί και εκεί. Και οι κοπέλες πήγαιναν,
και δεν έφευγαν ποτέ. Ο Ροβέρτος επίσης είχε παραπατήσει και είχε πει σε δύο φίλους του, πει, κατά λάθος εκμυστηριευτεί τα καταρθώματά του, αυτό που είπαμε ότι πρέπει να το μοιράζονται με κάποιον, πρέπει να τα λένε με κάποιον, ξέρεις, θέλει να περηφανευτεί σε κάποιον eventual για αυτά τα πράγματα. Οπότε το 99 ο Ροβέρτος κατέληξε να πίνει με το φίλο του τον Άντι, που ήταν πολλά χρόνια φίλοι, και τελικά κατέληξε να εκμυστηριεύεται στον Άντι τα μυστικά του και να του δείχνει τα πάντα. Τον πήγε στο τρέιλερ του, σήκωσε το στρώμα που είχε κάτω στο πάτωμα και έδειξε ότι είχε από κάτω όλα τα εργαλεία με τα οποία σκότωνε τις γυναίκες, που πολλές φορές τις έπνιγε, του είπε τη διαδικασία, του είπε ότι συνήθως τις φέρνει, κάνουν σεξ και έτσι όπως κάνουν σεξ και αυτές είναι με πλάτη προς αυτόν. Αυτός ορμούσε και ή έβαζε τα χέρια σε χειροπέδες ή κατευθείαν τις έπνιγε. Του είπε μετά ότι τις κρέμαγε σαν γουρούνια, τις άνοιγε, άδειαζε το σώμα από το αίμα, μετά τις διαμέλιζε και ουσιαστικά έκανε διάφορα πράγματα μετά με αυτό το κρέας. Πολύ συχνά αυτό το κρέας το έριχνε για, ξέρεις, το έβαζε με το κρέας των γουρνιών και το πούλαγε. Αειδιαστική λεπτομέρεια. Όλο είναι αειδιαστικό. Αλλά τα κομμάτια που δεν μπορούσε ουσιαστικά, ξέρεις, να τα κάνει κάτι, τα μισά τα έδινε στα γουρούνια του, τα άλλα μισά τα πήγαινε εκεί που πάει και τα υπόλοιπα κομμάτια των άλλων ζώων, και τα μόνα κομμάτια που δεν πήγαινε ήταν κεφάλια, χέρια και πόδια, που κάποιος θα μπορούσε να το δει και να καταλάβει ότι αυτό δεν είναι από ζώο, είναι από άνθρωπο. Ο Άντι, αντί να του δείξει κατανόηση και αντί να πει «ναι φίλε, καταλαβαίνω», φρίκαρε και έφυγε από την πόλη την επόμενη μέρα. Ο Ροβέρτος λέει, οκ, okay, αυτή δεν ήταν η αντίδραση που περίμενα. Περίμενα να μου πεις μπράβο, περίμενα να μου πεις συγχαρητήρια. Οπότε βρήκε τον Άντι, έβαλε μάλλον πλήρωσε κόσμο, βρήκε τον Άντι και πήγε και τον έδιρε πάρα πολύ, σε βαθμό που ο Άντι οριακά πέθανε, ήταν δηλαδή πολύ κοντά στο να πεθάνει, και του είπε ότι να σου πω, άμα πας στην αστυνομία και το πεις, σε σφαξά. Και ο Άντι δεν πήγε ποτέ. Όντως, απλά έκατσε στα αυγά του και είπε, είχε φρικάρει φουλ, οπότε δεν αντιμετώπισε αυτή την ιστορία καθόλου. Και άλλη μία φίλη είχε μάθει τι γίνεται. Αυτό είχε γίνει κατά λάθος. Απλά αυτοί οι δύο κάπως αράζανε και μετά είχαν πάρει κάτι ναρκωτικά και θέλουν να κάνουν ναρκωτικά και πήγανε και μαζέψανε και μία sex worker για να τη φέρουν πίσω. Και ενώ ο Ροβέρτος πήρε τη sex worker και πήγε στο δωμάτιο του να κάνει ό,τι ήταν να κάνει, αυτή καθόταν σε ένα άλλο κτίριο στη φάρμα και έκανε ναρκωτικά, η Λίν, η φίλη του. Αλλά τελικά πέρασε ώρα και αυτή δεν άκουσε, δεν καταλάβαινε που είναι ο Ροβέρτος, οπότε πήγε να τον ψάξει και έτσι όπως πήγε να τον ψάξει μπήκε σε αυτό το μέρος που σφάζει αυτός ζώα κατά λάθος και είδε ανθρώπινα πόδια να κρέμονται από ψηλά, οπότε άρχισε να ουρλιάζει και αυτός εκεί γύρισε, κατάλαβε ότι αυτή είναι εκεί, αυτή κοίταξε λίγο πιο πέρα και τον είδε σε ένα τραπέζι να διαμελίζει ένα σώμα. Και αυτός τελικά δεν την άφησε να φύγει, την έβαλε να στέκεται στη γωνία. Αυτή λέει ότι στεκόταν στη γωνία και κοίταγε κάτω και είχε κάπως παγώσει. Σκέψου, έχεις κάνει ναρκωτικά, βλέπεις αυτό το πράγμα ξαφνικά μπροστά σου. Και το μόνο λέει που έβλεπε είναι κάτι όργανα να πέφτουνε, πολλά αίματα, κομμάτια σώματος και κάτι κομμάτια μαλλιών που ήταν το ίδιο χρώμα, οριακά γιατί ήταν μέσα στα αίματα προφανώς, της γυναίκας που είχαν προσλάβει πιο πριν. Και σε αυτήν είπε ότι άμα πεις οτιδήποτε πουθενά θα σκοτώσω και σένα, οπότε και αυτή τρόμαξε και δεν είπε τίποτα μέχρι που τον πιάσανε και πήγε στην αστυνομία και είπε, ξέρετε κάτι, ξέρω αυτό και αυτό. Fast forward λοιπόν, περνάνε τα χρόνια, ο Ροβέρτος κάνει αυτά που κάνει και σύνολο σκοτώνει, όπως είπε και ο ίδιος αργότερα, 49 γυναίκες. Μιλάμε για όγκο εργασίας, όχι μαλακίες. Τελικά πώς τον πιάνουνε, σας ακούω και ρωτάτε. Τον πιάνουνε με τον πιο ηλίθιο τρόπο, ενώ υπάρχουν συζητήσεις, κυκλοφορούν φήμες, κόσμος ξέρει τι κάνει, κόσμος τελικά καταλήγει, οι ίδιοι οι φίλοι του δεν είπαν τίποτα στην αστυνομία, αλλά επειδή ήταν τραυματισμένοι, είπανε σε άλλο κόσμο, οπότε αυτός ο άλλος κόσμος πήγε στην αστυνομία και είπε ότι ξέρετε κάτι, ξέρουμε αυτό και αυτό για τον τάδε τύπο. Η αστυνομία δεν το έπαιρνε στα σοβαρά. Και το πώς τον πιάνουν λοιπόν είναι φουλχαζό. Υπάρχει ένας τύπος που ζει με μια γυναίκα με την κοπέλα του στην φάρμα και τελικά τέλος πάντων κάπως πλακώνονται αυτοί οι δύο και κάποιος καλεί την αστυνομία και η αστυνομία έρχεται στη φάρμα και μιλάνε με αυτόν τον τύπο και του λένε «Ει, να σου πω, μη βαράς τη γυναίκα σου, αλλά by the way, επειδή ξέρουμε ότι κάνετε ναρκωτικά, θέλουμε να μας δώσετε ποιος σας πουλήσε αυτά τα ναρκωτικά, άμα αποφασίσετε να μιλήσετε, ορίστε το τηλέφωνό μας». Και φεύγει η αστυνομία από τη φάρμα. Και μετά περνάει κάποιο χρονικό διάστημα και έρχεται η στιγμή να πληρώσει το ενοικιό του. Και δεν θέλει να πληρώσει το ενοικιό του, που ο ιδιοκτήτης της φάρμας ήταν ο Ροβέρτος. Οπότε αποφασίζει να δώσει το Ροβέρτο, γιατί ξέρει ότι ο Ροβέρτος έχει κάτι όπλα.
παράνομα. Οπότε παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία και λέει να σου πω. Άμα σας πω ότι ένας τύπος που ξέρω έχει κάτι παράνομα όπλα, θα τον πιάσετε και θα μου δώσετε και λίγα λεφτά. Η αστυνομία του λέει ναι, θα σου πούμε μπράβο που είσαι καλό παιδί. Οπότε δίνει τον Ροβέρτο και η αστυνομία καταλήγει τέλος πάντων να έρχεται και να πιάνει τον Ροβέρτο για κάτι παράνομα όπλα. Και έτσι όπως ψάχνουν το σπίτι του για αυτά τα παράνομα όπλα, σηκώνουν το στρώμα και βλέπουν κάτι περίεργα πράγματα. Βλέπουν κάτι γυναικεία ρούχα, κάτι το ένα, κάτι το άλλο, κάτι random αίματα. Οπότε τον πάνε μέσα. Και μέσα σε αυτά τα περίεργα πράγματα βρίσκουν ένα μπουκαλάκι με φάρμακο που είχε πάνω το όνομα μίας από τις γυναίκες που είχε χαθεί πρόσφατα. Οπότε αυτό είναι αρκετό για να το πάνε στους δικαστές και να πάρουν και καλά την άδεια για να ψάξουν όλη τη φάρμα. Και όταν ψάχνουν όλη τη φάρμα, παιδιά, φαντάζεστε τι βρίσκουν. Μιλάμε τώρα για χρόνια, 20 χρόνια που δολοφονούσε κόσμο και εδώ δεν καθάριζε το ίδιο το σπίτι. Πόσο θα καθάριζε όλο αυτό. Η φάρμα είναι τεράστια, οπότε τους παίρνει αρκετό χρόνο να ψάξουν όλη τη φάρμα. Επίσης μιλάμε για πάρα πολύ βρωμιά, πολύ δύσκολο να βρεις, ξέρεις, και να απομονώσεις το DNA, ας πούμε, εκεί πέρα. Και επίσης πολύ δύσκολο, δεν ξέραν ακόμα ότι θα χρειαστεί να ξεχωρίσουν το κρέας του γουρουνιού από το κρέας το ανθρώπινο και δεν είχαν ιδέα ακόμα ότι τάιζε τα θύματα τους, τα γουρούνια και τα σχετικά και τα σχετικά. Βρίσκουν κάτι DNA, βρίσκουν κάτι αίματα, βρίσκουν κάτι μαξιλάρια με αίματα, με το ζόρι κάπως δένουν DNA από 6 γυναίκες. Οπότε τελικά καταλήγουν σίγουρα να τον πηγαίνουν για δίκη για 6 γυναίκες και ταυτόχρονα τον πιέζουν να παραδεχτεί κιόλας. Δηλαδή του κάνουν interview οι αστυνομικοί και τον πιέζουν να παραδεχτεί ότι, να σου πω, ξέρουμε ότι σκότωσες, απλά πες το μας, να τελειώνουμε, πες μας την ιστορία κλπ. Αυτός το αρνείται όλο. Ακόμα και όταν του λένε ότι, να σου πω, σε δώσαν οι φίλοι σου, μας είπαν οι φίλοι σου ότι έκανες αυτό και αυτό, αυτός λέει όχι, δεν έκανα τίποτα, δεν έκανα εγώ αυτά τα έσχη, όχι. Και τελικά τον πίεσε ένας αστυνομικός, λέγοντάς του ότι, να σου πω, παραδέξου το και το ξέρουμε, γιατί είσαι μπιχλιάρης και δεν έκανες καλή δουλειά και δεν τα σημάζεψες καλά. Επειδή δεν ξέρεις να σημαζεύεις καλά, σε πιάσαμε. Και αυτό κάτι έκανε κλικ στο κεφάλι του Ροβέρτου και εκεί ήταν σε φάση και όχι και μια χαρά καθάρισα και μια χαρά και τελικά καταλήγει να πηγαίνει πίσω, να φεύγει από το δωμάτιο που του κάνουν τις ερωτήσεις και να πηγαίνει πίσω στο κελί του και να παραδέχεται στον άνθρωπο με τον οποίο ήταν στο κελί ότι ναι, σκότωσα 49 γυναίκες, λίγο ακόμα και θα είχα φτάσει στο θρυλικό 50. Δεν έχω καταλάβει αν κάποιος αστυνομικός το άκουσε, δεν έχω καταλάβει αν μετά από αυτό ήταν πιο πρόθυμος να το συζητήσει και με την αστυνομία, οπότε τελικά, ξέρεις, τον έσπασε το γεγονός ότι του είπαν ότι δεν καθάρισες καλά, αλλά τέλος πάντων παίρνουν και τη δική του, παραδέχεται ότι όντως σκότωσε τόσες γυναίκες και πάει δικαστήριο και το εξοργιστικό είναι ότι στο δικαστήριο ο άνθρωπος, ο δικαστής, δεν ήθελε να ασχοληθεί με 26 φόνους, οπότε είπε δεν θα ασχοληθούμε με 26, ενώ μέχρι τότε όσο ψάχνανε τη φάρμα βρίσκαν όλο και περισσότερα, βρήκανε σύνολο αποδείξεις για 33 γυναίκες και ο ίδιος παραδέχτηκε 49 και τελικά αποφασίσανε στη δίκη να παρουσιάσουν μόνο 6 φόνους και αποδεικτικά μόνο για 6 φόνους, που σίγουρα επηρέασε το δικαστήριο. Αλλά εντάξει, το λάθος είναι ότι πολλές οικογένειες ποτέ δεν πήραν το δίκιο τους και ότι επίσημα δεν υπήρξε ποτέ, ξέρεις, δεν έγινε το σωστό δικαστήριο που έπρεπε. Αλλά δεν νομίζω πως εν τέλει θα έπαιζε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο πόσα χρόνια θα περάσει στη φυλακή. Ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι εντάξει, πάει για πάντα αυτός ο άνθρωπος. Και οι αστυνομικοί, όσο περισσότερο ψάχνανε τη φάρμα, τόσο περισσότερα πράγματα βρίσκανε. Δουλεύανε πάνω από 100 άτομα πάνω σε αυτή τη φάρμα και ψάχνανε πράγματα. Κατέληξαν να βρίσκουν δοχεία γεμάτα με αίμα και με κεφάλια και με χέρια και με πόδια μέσα. Κατέληξαν να βρίσκουν κάτι σακιά με κρέατα που έπρεπε να ξεχωρίσουν. Ήταν ανάμεικτο το κρέας από ζώα με ανθρώπινο κρέας. Καταλαβαίνουμε ότι πούλαγε το ανθρώπινο κρέας, πήγαινε κομμάτια, όπως είπαμε, κάποια κομμάτια τα έδινε στα γουρούνια του να τα φάνε, κάποια κομμάτια τα πήγαινε για να τα κάνουν grind και να τα κάνουν πάστα και ήταν creative το παιδί, τα ξεφορτωνόταν με διάφορους τρόπους. Η ιστορία γενικά είναι τεράστια, οπότε δεν έχω πει όλες τις λεπτομέρειες, έχω αφήσει πολλά πράγματα στην άκρη γιατί πάρα πολλά είναι πολύ ακραία και γενικά νομίζω άμα κάτσουμε και το συζητήσουμε σε βάθος θα καθόμαστε εδώ πάρα για 3 ώρες. Όποιος θέλει μπορεί να δει κάποια ντοκιμαντέρ που έχω βάλει από κάτω. Μπήκε τελικά φυλακή, προφανώς μπήκε η Σόβια, ζει ακόμα, είναι 74 αυτή τη στιγμή, είναι ακόμα στη φυλακή. Θα βάλω από κάτω ντοκιμαντέρ άμα θέλετε να τα δείτε.
Ναι, αυτή είναι η ιστορία του Ρόμπερτ Πίκτον. Αυτή είναι η ίσως από τις πιο συχαμένες ιστορίες, που είναι οριακά λες και δεν είναι αληθινή ιστορία, αλλά κάποιος το έγραψε σαν σενάριο για θρίλερ, πραγματικά. Αυτά από μένα. Αυτά για αυτό το βίντεο. Να προσέχετε τον εαυτό σας και θα τα πούμε στο επόμενο.